Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον ένφια με ένα νέο υπερφόρο, ο οποίος θα επιβάλλεται στο σύνολο των κινητών και ακίνητων περιουσιακών μας στοιχείων. Ποιοι θα είναι οι χαμένοι, ποιοι οι κερδισμένοι, μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πραγματικά, όπως φαίνεται, υπάρχουν πολύ σοβαρές σκέψεις στην κυβέρνηση να αντικαταστήσει ο έμφυα και για πολιτικούς και για συμβολικούς λόγους και στη θέση του να έρθει ένας ενιαίος φόρος περιουσίας, όπως αναμένεται να ονομαστεί, ο οποίος θα υπολογίζεται με βάση τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία που έχει ο καθένας μας. Προφανώς δηλαδή τα σπίτια, τα εξοχικά ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει, αλλά μέσα σε αυτά θα συνυπολογιστούν τα αυτοκίνητα, μηχανές, καταθέσεις, κάθε οτιδήποτε περνάει στο καινούριο περιουσιολόγιο. Είναι συνυφασμένος λοιπόν αυτός ο νέος φόρος, θα είναι συνυφασμένος μάλλον με το νέο περιουσιολόγιο, άρα τον υπολογίζουμε από το 2008-2019 και αυτός προφανώς θα δημιουργήσει μια σειρά από κερδισμένους αλλά και χαμένους. Τι σημαίνει αυτό? Αν κάποιος σήμερα έχει ένα ακίνητο και τίποτα άλλο σε περιουσία, πληρώνει φόρο ένφια από το πρώτο ευρώ, γιατί έτσι υπολογίζεται ο ένφια. Δεν υπάρχει κάποιο αφορολόγητο. Ο νέος αυτός φόρος θα έχει αφορολόγητο, το οποίο θα χτίζεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του καθενός φορολογούμενου. Άγαμος, έγαμος, παιδιά κλπ. Άρα αν κάποιος έχει κάποια λίγα περιουσιακά στοιχεία και είναι έγαμος με παιδιά, είναι πολύ πιθανό να μην πληρώσει καθόλου χρήματα. Και αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης, να μην επιβαρυνθούν με νέα φορολογικά βάρη όσοι έχουν λίγα ή καθόλου περιουσιακά στοιχεία. Στον αντίποδα, αυτοί που θα πληρώσουν την ύφη, και εκεί θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το πού θα κινηθεί το αφορολόγητο, είναι όσοι έχουν κάποια περιουσιακά στοιχεία στο όνομά τους. Και δεν μιλάμε για τους πραγματικά πάρα πολύ πλούσιους, αλλά η εικόνα που έχουμε και αυτό που λέει το ρεπορτάζ είναι ότι αν κάποιος έχει ένα σπίτι, ένα εξοχικό και ένα ή δύο αυτοκίνητα στα επίπεδα οικογένειας, θα πληρώσει πολύ ακριβά. Πολύ είναι αυτοί, βέβαια, έτσι. Δεν είναι. Και δεν θεωρούνται και πλούσιοι. Μα ακριβώς αυτό έχουμε δει, καλώς ή κακώς, την τελευταία λογική των φορολογικών μέτρων, ότι προκειμένου να γλιτώσουν κάποια χρήματα ή πραγματικά μη έχονται, βλέπουμε η επιβάρυνση να χτυπάνε κυρίως αυτό που κάποτε λέγαμε μεσαία τάξη, δηλαδή κάποιες οικογένειες με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν τους καθιστούν αυτομάτως πλούσιους. Δεν είναι στη λογική ότι εντάξει, έχω τρία σπίτια και δύο εξοχικά και τρία μάξι, οκ. Okay. Ναι, είναι λογικό να υπάρχει μια μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση, αλλά μιλάμε για περιπτώσεις και οικογενειών που μπορεί να έχεις κληρονομήσει ένα εξοχικό στο χωριό από τον παππού ή την γιαγιά, να έχεις ένα σπίτι για να μένεις και δύο αμάξια για να κάνεις τη δουλειά σου. Εκεί η εικόνα που έχουμε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα επιβαρυνθούν περισσότερο. Προφανώς, βέβαια, μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Δεν έχει γίνει κουβέντα ούτε για τους συντελεστές ούτε για τα φορολόγητα όρια. Όμως η λογική είναι αυτή και είναι πολύ πιθανό αρκετά σύντομα να βρούμε μπροστά μας το νέο αυτό φόρο, ειδικά αν αυτό συνδυαστεί με τα νέα μέτρα που καλείται να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση. Μπορεί δηλαδή να τεθεί σε εφαρμογή από το 2018. Είναι αρκετά πιθανό όμως να το δούμε να διαμορφώνεται και να ψηφίζεται αρκετά σύντομα.